ότι δεν μπορεί ένα τέτοιο δυστύχημα, μια τέτοια τραγωδία να είναι ούτε καν μονόστιλο στα μέσα ενημέρωση. Η αξία ενός εργάτη που χάνει τη ζωή του. Προφανώς, αλλά σου λέω το ειδικό, δεν θα γίνει καμία εκπομπή αύριο να ασχοληθεί γιατί πέθανε ο εργάτης στο πέραμα. Κανένας δεν θα ασχοληθεί. Φυσικά και εμείς πάντως ασχοληθήκαμε. Και βγάλαμε από τα συστημικά. Υπάρχει θέμα. Η ζωή λοιπόν. Μα υπάρχει ήδη παρέμβαση των ελληνικών εργατών. Προφανώς θα ασχοληθούν. Καλά, σας είπα, επειδή είναι ο τομέας ο δικός μου, η employment, θέλω να σας πω ότι συνολικά αυτό που βλέπει κάποιος ανάπτυξη πρέπει να έχει σχέση και με τη ζωή των ανθρώπων. Να αναπτυσσόμαστε όλοι μας. Το, η μισθή, πάμε στο πέραμα. Θέλετε να δείτε το μέσο μισθό στο πέραμα σήμερα σε σχέση με το 2016-2017-2018, που πλέον υπάρχουν πάρα πολλές περισσότερες θέσεις εργασίας με αυξημένο μέσο μισθό. Με αυξημένο μέσο μισθό λόγω της πολύ δυνατής αγοράς που υπάρχει στο πέραμα. Θα σας πω κάτι. Το οποίο πέραμα ψήφισε Νέα Δημοκρατία επειδή πάει καλά η αγορά. Μένουμε Ευρώπη ή είμαστε Ευρώπη? Είμαστε Ευρώπη και γι' αυτό το πέραμα ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Που εκεί παλιά ήταν προνόμιο της αριστεράς η περιοχή και πλέον θα ξαναγίνει. Ψήφισε Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν υπάρχει ανεργία πλέον στο πέραμα στην απεικονοπαλιστική. Όπως υπήρχε, κύριε Μηταράκη. Όχι, ξέρω τα γεγονότα εκεί πέρα. Τα συζητούσα σήμερα με τους συναδέλφους μου στο Ιβίτα Πυραιό. Δεν μπορώ να κουράζομαι όμως να πω μια κουβέντα. Έτσι είναι ο διάλογος. Μα δεν είναι διάλογος. Μιλάμε δύο παράλληλοι άνθρωποι και είστε και ευγενείς.